Γεια σας πάλι φίλοι. Η παρατηρητικότητα του φίλου Vincent GR με όθησε να κάνω ακόμα ένα βιντεάκι σχετικά με τις κάρτες ήχου για το ZX Spectrum 48. Παρατήρησε λοιπόν ότι ναι μεν ακούγεται από την έξοδο των ηχείων. Ακούστε εδώ τώρα. Ακούγεται από την έξοδο των ηχείων ο ήχος, αλλά είναι ο ήχος του ένα beat που παίζει ο επεξεργαστής του Z80 του Spectrum, αλλά τον μεταφέρει με κάποιο τρόπο στην έξοδο. Φαίνεται ότι καμία κάρτα τελικά δεν μπορεί να παίξει πραγματικά σε ένα παιχνίδι τη μουσική του chip. Όπως ακούτε εδώ πέρα, αυτό είναι το CZHQ. Ενώ φαίνεται ότι παίζει τη μουσική, θα το βάλω μετά το ίδιο παιχνίδι και σε 128 Spectrum, να ακούσετε ότι δεν είναι το ίδιο, δεν έχει καμία σχέση. Ο φίλος Vincent παρατήρησε ότι δεν είχε τον ήχο του drums στο έξολο. Πραγματικά χρειάστηκε να το δω 2-3 φορές για να καταλάβω. Αλλά παιδιά, καμία σχέση. Η εξωτερική κάρτα δεν παίζει καθόλου τους ήχους όταν είναι στη μουσική. Η εσωτερική κάνει ένα τρόπο σαν bypass και το περνάει μέσα από την έξοδο των ηχείων και σε ξεγελάει. Πάμε να το δούμε πώς ακούγεται αυτή η μουσική στο CZHQ σε 128 σπεκτρουμάκι και θα καταλάβετε τι εννοώ. Για να δούμε τι θα παίξει ο 128. Σηκώσουμε και λίγο τη φωνή. Όπως βλέπετε είναι το ίδιο παιχνίδι, ακριβώς, το ίδιο αρχείο. Καμία σχέση. Αυτός είναι ένας γνήσιος ήχος από τσιπάκι AY. Από ό,τι φαίνεται έκανα λάθος και ανεβάζω αυτό το βίντεο για να διορθώσω, για να μην παραπλανήσω τους φίλους. Η αλήθεια είναι τελικά ότι δεν υπάρχει κανένα καρτάκι για 48 που να μπορεί να αποδώσει τη μουσική στα παιχνίδια. Η κάρτα η εσωτερική με παραπλάνησε, γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω τη μουσική του Exolon και με έκανε να πιστέψω ότι αναπαράγει κανονικά τον ήχο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν παιχνίδια που δεν μπορούν να παίξουν τον ήχο στους τίτλους και μέσα, μπορεί να υπάρχουν. Αλλά από ό,τι είδα σε μια λίστα που έχει καμιά 60-70 παιχνίδια που είναι αναρτημένη στο ίντερνετ, είχε μέσα και το Exolon. Όπως είδαμε, ούτε το Exolon έπαιξε, ούτε αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε τώρα.
γιατί είναι και αυτό μέσα στη λίστα. Μάλλον παραπλανήθηκε και ο συντάκτης του κειμένου, όπως παραπλανήθηκα εγώ. Αυτά ήθελα να πω και να θυμάστε, καμία κάρτα από αυτές του 48αριού δεν θα παίξουν κανονικά όλα τα πάντα. Καμία. Δεν έχουν βγει μάλλον για αυτό το λόγο. Έχουν βγει για τα demo, έχουν βγει για κάποιους που θέλουν να πειραματιστούν. Και όποιος θέλει μουσική για Spectrum στα παιχνίδια, καλύτερα είναι να πάρει έναν 128. Αυτά. Γεια σας.